τελετή του Διεθνή Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χοροδιών Καλαμάτας έγινε χθες το βράδυ στην Τέντα. Η σπουδαία διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή 38 χοροδιών από 15 χώρες και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Ο διαγωνισμός θα απλωθεί σε όλη την πόλη και θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει χοροδίες υψηλού επίπεδου. Καλαμάτα υποδέχεται αυτή τη βραδιά εσάς, τους εκατοντάδες φίλους της χοροδιακής μουσικής που ήρθατε από διάφορα μέρη του κόσμου. Η πόλη μας διαθέτει μεγάλη παράδοση καλές τέχνες, μεταξύ των οποίων η μουσική και μάλιστα η χοροδιακή μουσική, την οποία οι κάτοικοι της, οι κάτοικοι της Καλαμάτας, ιδιαίτερα αγαπούν και την ασκούν εδώ και έναν αιώνα. Ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός με αξιοσημείωτη διεθνή διάσταση. Τώρα, αγαπητοί φίλοι, ήρθε η ώρα να απολαύσετε τα αποτελέσματα της δουλειάς σας στον διεθνή κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Και μην ξεχάσετε να απολαύσετε τις παραλίες, τη θάλασσα, να γευτείτε τις διάσημες ελιές της Καλαμάτας και φυσικά τον ήλιο. Σας ευχαριστούμε. Το πρόγραμμα της τελετής έναρξης άνοιξε με την παιδική και νεανική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας, αφού είχε προηγηθεί η παρέλαση με τη σημαία κάθε χώρας, ενώ ακολούθησε καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας και τον καλλιτεχνικό διευθυντή Ρόμαν Βάναξ της Interkultur. Η βραδιά έκλεισε με τις χοροδίες και το κοινό να τραγουδούν Μίκη Θεοδωράκη στο Περιγιάλι το Κρυφό σε μια ιδιαίτερη στιγμή της τελετής έναρξης.